Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Το στάδιο αυτό, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο, σίγουρα προσφέρεται για μεγάλα παιχνίδια. Ο αγώνας ξεκίνησε. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Πάει παράλληλα με το τέρμα. Η σέντρα έφυγε πολύ πίσω. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Αλλαγή παιχνιδιού. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Η μπάλα στον άξονα. Και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Κάνει μία σέντρα. Μία κεφαλιά. Και είναι γκολ. Λουκούμι η σέντρα. Ήταν μισό γκολ από μόνη της. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα. Έβαλε και την κατάλληλη δύναμη. Οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν, να βάλουν και ένα. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Αν βρισκόταν κάποιος στο άλλο άκρο αυτής της πάσας, θα ήταν μεγάλη ευκαιρία.
Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως χόλαινε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Θα κάνει τη σέντρα. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Κάνει τη μακρινή παλιά. Καλό ποσοστό κατοχής, αλλά πέρα από αυτό λίγα πράγματα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Μακρινή παλιά. Θα εξακολύσει το σούτ. Όλο και καλύτερα γι' αυτό. Το αποτέλεσμα εδώ ήταν απόλυτα προβλέψιμο. Χρήστο, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως ο άνθρωπος είναι στιγμός εκτελεστής. Μάλιστα. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανέναν. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, τι μας έδειξε το πρώτο ημιχρόνου? Τα πράγματα, Χρήστο, είναι ξεκάθαρα. Όποια τακτική για να ακολουθήσουν, είτε θετική είτε συντηρητική, έχουν το πάνω χέρι. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αναγράφει 2-0. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Μεγάλη ευκαιρία. Είναι ευκαιρία. Κινείται προς την πιάνει ένα σου. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα. Ξεκινάει κόντρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Διώχνει όπως την μπάλα. Πέντε λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Επιλέγει να βγάλει μία συρτή σέντρα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα.
Είναι πλάγιο. Επιχειρεί το και να η κεφαλιά. Η παλιά ήταν άψογη. Αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κεφαλιά που έκανε. Τοποθετήθηκε πολύ καλά και εγκαίρως. Ένα κλικ πριν από τους αντιπάλους του. Κρίμα γι' αυτό. Και για την ομάδα του βέβαια που δεν ανταμείφθηκε για αυτή την προσπάθεια. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τον άδειασε κανονικά. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα, έπειτα από πίεση. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Βρήκε το κενό χώρο. Ψάχνει για συμπαίκτη. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Τι ήταν αυτό. Δεν ανησύχησε καθόλου το τερματοφύλακα. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που περιμέναμε. Και τώρα έχουμε μια διπλή αλλαγή. Μάλλον χρειαζόταν ένα ταρακούνημα η ομάδα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Στον ουρανό η μπάλα. Έχει κάνει μια υπέροχη κούρσα. Κεφαλιά. Και πάλι ας το πούμε κεφαλιά. Μπορεί να τις έχασαν, αλλά η κυρίαρχη του παιχνιδιού είναι αυτή. Δημιουργούς. Ο διευθυντής φυρίζει. Μια εντυπωσιακή νίκη εδώ. Μετά από μια μεγάλη εμφάνιση. Από όλους τους παίκτες. Όλα τους πήγαν καλά. Κατάφεραν να επιτύχουν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Θα έλεγα πως το σύστημα που εφάρμοσαν δεν ήταν και τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Συνεχείς πλαγιοποιήσεις και σέντρες. Μάλλον όμως το έκαναν πολύ καλά αυτό το παιχνίδι. Και καταλαβαίνεις πως οι νικητές ρίσκαραν πολλά με αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης και τελικά επιβραβεύτηκαν. Το μόνο που απομένει να πω είναι ότι φτάσαμε στο τέλος της μετάδοσης για απόψε. Πολλές ευχαριστίες στο Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος εδώ. Να είσαι καλά, Χριστό.